Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλους τους προσκεκλημένους μας σήμερα, φίλους του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Ο σημερινός καφές με τον Ήπατο στην πραγματικότητα δεν είναι καφές, είναι μία ορταστική εκδήλωση, είναι γενέθλιος ημέρα. Έτσι σας καλωσορίζουμε όλους ως οικοδεσπότες σε αυτή την γιορτή του Ιπάτου Συμβουλίου και ιδιαίτερα τον κρατεότατο επίτιμο Ήπατο Μεγάλο Ταξιάρχη Σπυρίδωνα Καμαλάκη, ο οποίος είναι και η ζωντανή ιστορία του Ιπάτου Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι αδελφοί μου, υπάρχει μία διπλή γιορτή στην Ελλάδα. 24 Ιουλίου γιορτάζει η Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, την επάνωδο της Δημοκρατίας μετά από την επταετία. Την ίδια ημέρα, αλλά πριν πολλά πολλά χρόνια, 1872, ο πρίγκιπας Δημήτριος Ρουδοκανάκης με μία διπλή εντολή από τα Ήπατα Συμβούλια Αγγλίας και Σκωτίας ήρθε στην Ελλάδα για να εγκαταστήσει το Ήπατο Συμβούλιο. Επειδή μεταξύ μας σήμερα βρίσκονται πάρα πολλοί οι οποίοι δεν ξέρουν από την ιστορία του σκωτικού τύπου, θα μου επιτρέψετε πολύ γρήγορα να εξηγήσω ότι ο αρχαίος και αποδεδειγμένος σκωτικός τύπος δημιουργήθηκε στην Προυσία από τον βασιλέα Φρυδερίκο 1786 και μετά ταύτα το πρώτο ύπατο, το μητρικό ύπατο όλου του κόσμου της νοτίου δικαιοδοσίας της Αμερικής δημιουργήθηκε στο Τσάρλεστον το 1801. Αυτό με τη σειρά του άρχισε να δημιουργεί Ήπατα Συμβούλια. Έτσι λοιπόν η κανονικότητα των Ιπάτων Συμβουλίων βασίζεται ότι αυτά πρέπει να έχουν ιδρυθεί είτε από το μητρικό Ήπατο Συμβούλιο από μόνο του είτε από άλλο Ήπατο Συμβούλιο το οποίο να έχει ευθεία γραμμή με την νότια δικαιοδοσία. Έτσι λοιπόν και η Αγγλία και η Σκωτία έχουν απευθείας γραμμή, έχουν ιδρυθεί λοιπόν από την νότια δικαιοδοσία και τελείως νόμιμα έδωσαν στον πρίγκιπα Ρουδοκανάκη το δικαίωμα να ιδρύσει εδώ το Ήπατο Συμβούλιο. Έχουμε το μεγάλο προνόμιο και έχουμε στα χέρια μας τα πρωτότυπα πρακτικά της ιδρύσεως του Ιπάτου Συμβουλίου. Αυτή την καταπληκτική λοιπόν ημέρα, που ήταν ημέρα Τετάρτη, βλέπετε λοιπόν ότι τελικά υπάρχει μία παράδοση. Ημέρα Τετάρτη να εργάζεται το Ήπατο. Ο Ήπατος δημιούργησε και εγκατέστησε τον Ανθύπατο, οι δυο μαζί των άλλων. Έτσι λοιπόν έγινε το Ήπατο δια την Ελλάδα, του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Από αυτή τη στιγμή, κανένα άλλο νόμιμο Ήπατο Συμβούλιο δεν μπορεί να εγκατασταθεί του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Μπορεί από τύπους άλλους, με άλλα ονόματα, αλλά αρχαίος και αποδεδειγμένος σκοτικός τύπος υπάρχει μόνο ένας σε κάθε χώρα. Όλοι εμείς έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, την τιμή, να συνεχίζουμε αυτή την παράδοση αυτού του Ιπάτου Συμβουλίου. Και έχουμε επίσης την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεχίζουμε τις αδελφικές, αγαθές και εγκάρδιες σχέσεις με το μητρικό μας Ήπατο Συμβούλιο
της νοτίου δικαιοδοσίας. Και ιδιαίτερη τιμή είναι ότι ο κρατεότατος επίτιμος ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης είναι ο εκπρόσωπος του Υπάτου Συμβουλίου, του Μητρικού Υπάτου Συμβουλίου στο δικό μας Ύπατο Συμβούλιο. Ήτανε μεγάλο πρόβλημα τότε στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα ήταν ήσυχα. Πώς βρέθηκε ο Ροδοκανάκης? Υπήρχε θέμα με τη Μεγάλη Ανατολή που προσπαθούσε να γίνει ο συμβολικός τεκτονισμός. Δεν υπήρχε μεγάλος διδάσκαλος και κανείς δεν ήθελε να αναλάβει. Ο συμβολικός τεκτονισμός έπνεε τα λίστια. Και οι ιστορικοί ερευνητές προβληματίζονται, μα δεν μπορούσαν να βρούνε οι εκλεγμένοι του υπάτου της Μεγάλης Ανατολής, του συμβολικού τεκτονισμού, να βρούνε μεγάλο διδάσκαλο, δεν μπορούσαν. Έτσι λοιπόν ήρθε η ιδέα να έρθει κάποιος, μία προσωπικότητα που να μην είναι μπλεγμένη στις τότε ίντρικες. Ήρθε λοιπόν ο πρίγκιπας Ροδοκανάκης, ο οποίος πρώτα εγκαταστάθηκε ως μεγάλος διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής, σήμερα Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Και δύο μέρες μετά ίδρυσε και το Ύπατο Συμβούλιο. Έτσι στην πραγματικότητα οι σχέσεις πάντοτε αυτών των δύο σωμάτων είναι σχέσεις αγάπης, είναι σχέσεις κατανοήσεως και πράγμα το οποίο το είπε το Συμβούλιο πάντοτε το έκανε και να είστε σίγουροι ότι και πάντοτε θα το κάνει. Εμείς κρατάμε ότι ο ιδρυτής μας τίμησε το συμβολικό τεκτονισμό και συνέχισε σε όλη τη διάρκεια της υπατίας του να τον τιμά. Διότι μετέπειτα βρέθηκε κάποιος ο οποίος ήθελε να αποσχίσει, να δημιουργήσει πρόβλημα και εξεδιώχθη από τις τάξεις του Υπάτου Συμβουλίου. Και είπε ότι εμείς αναγνωρίζουμε τη Μεγάλη Ανατολή όπως είναι. Και είπαν επίσης κάποια στιγμή στο Ροδοκανάκη, έλα, κάνε 1-33. Είπε όχι, δεν κάνω 1-33, διότι δεν αρμόζει στον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο. Φαίνεται ότι υπάρχει μία ιδιορυθμία συνέχεια να θέλουν να βάζουν κάποιοι στο μυαλό των υπάτων πράγματα τα οποία δεν έχουν περάσει ούτε κατ' ιδέα. Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ύπατος δια την Ελλάδα που να θέλει να κάνει 1-33 ή να ασχοληθεί με το συμβολικό τεκτονισμό. Αυτό ας είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν μας το επιτρέπει όχι μόνο τα συντάγματα και οι κανονισμοί, δεν μας το επιτρέπει η παράδοσή μας. Και εμείς αυτή την παράδοση την τιμούμε. Του χρόνου βεβαίως κλείνουμε τα 150 χρόνια τέτοια εποχή και τότε θα γίνει μια μεγάλη γιορτή. Έως τότε, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, εορτάζουμε. Και μας φροντίζει να μας γλυκαίνει ο Ντίνος ο Αδαμάκος. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε μία τεράστια τούρτα για αυτά τα γενέθλια, θα τον ευχαριστήσω για την τούρτα που έκανα και κάνουμε λοιπόν μία ευχή
μυστική, για να πιάσει. Πιστέψτε με ότι είναι η πλέον αγαθή ευχή. Και σβήνουμε και αυτό το κεράκι και αυτής της χρονιάς, τα 149 χρόνια. Στα 150 θα κάνουμε μεγάλη γιορτή, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Τι άλλο είναι σήμερα. Σήμερα, στην ουσία, ξεκινάει το καλοκαίρι το τεκτονικό. Ξεκινώντας λοιπόν το τεκτονικό καλοκαίρι, πρέπει να σκεφτεί. Τον Δεκέμβριο είναι οι εκλογές του Υπάτου Συμβουλίου. Κλείσαμε λοιπόν 3 χρόνια. Κλείσαμε 3 χρόνια και έχουμε μία υποχρέωση προς όλους εσάς. Να θυμηθούμε τι έγινε αυτά τα 3 χρόνια. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κρατέο αδελφό Ιωάννη Πασχαλίδη. Πιο πολύ το τα ξέρετε. Αλλά να δούμε τι έγινε αυτά τα 3 χρόνια με εξαίρεση το κτίριο τους, το καινούριο, το οποίο ακόμα δεν είναι φιλμαρισμένο. Αλλά να δούμε τι κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Thank you.
Αυτά λοιπόν που είδατε είναι από τα δύο κτίρια, από τα τρία που έχουμε. Είναι στην αρχή ήταν το κτίριο της Σουρμπελή, το headquarters, όπου υπάρχει ναός, υπάρχουν οι γραμματείες. Ο ναός πλέον δεν χρησιμοποιείται για την τηλεδουργία απονομής βαθμών και για τις συνεδριάσεις του ΥΠΑΤΟΥ Συμβουλίου. Το γραφείο του Μεγάλου Ταξιάρχη, η αίθουσα Συμβουλίου, lounge, deck, το οποίο δεν το δείξαμε, το Περικαλές, κτίριο του Πειραιά, τα οποία από μόνο τους είναι τέταρτος, πέμπτος, έκτος όροφος στην Αθήνα και δώμα και άλλοι δύο όροφοι, περίπου πάνω από 1,5 στρέμμα στον Πειραιά. Συν στην Αθήνα, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος και δώμα απέναντι από την Χαρδόν, Αβέροφ. Πώς ξεκινήσαν αυτά? Αυτά όλα γίνανε, ο Πειραιάς και το διπλανό κτίριο, αδελφοί μου, γίνανε μέσα στην τριετία. Πώς ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με ένα γραφιάκι, το οποίο δεν ήταν καν δικό μας. Στον τρίτο όροφο του Περικαλούς Μεγάρου, του τεκτονικού ιδρύματος Αχαρνών και Σουρμελή, εκεί όπου υπήρχε, στεγαζόταν η τάξη της Υόρκης. Μέσα εκεί λοιπόν, και εδώ πρέπει να τον ευχαριστήσω, με προφορική άδεια που είχε δοθεί από τον μεγάλο διδάσκαλο Κωνσταντίνο Πολίτη και βεβαίως επίδημο κρατιότατο, συνεπικουρουμένο και από του μόλις που είχε παραδώσει μεγάλου διδασκάλου και επιτύπω κρατιωτάτου Γεωργίου Βασιλογιώργη, και με την βοήθεια του τότε ενδόξου και ήδη ενδοξωτάτου αδελφού Μιχαήλ Ματέ, εγκατασταθήκαμε σε αυτό το γραφιάκι, το τρίτο ρόφο. Πλην όμως δεν έφτανε. Ήταν πολύ μικρό. Μιλάμε τώρα για αρχές του 2016. Αρχές του 2016, γιατί τέλος του 2015 δημιουργήθηκε η διοίκηση του ΥΠΑΤΟΥ Συμβουλίου, η οποία υπάρχει και σήμερα, τότε με τον Ραφαήλ Τη Σιγούρα. Δεν χώραγε. Τι να κάνουμε, είχα έρθει σε απορία. Τότε ήμουν αρθύπατος. Τι να κάνουμε. Μου λέει λοιπόν ο ενδοξότατος πολίτης, λέει, εμείς δίπλα στην Σουρμελή έχουμε δύο ρόφους. Έχω ακούσει ότι οι υπόλοιποι είναι για νοικιασμα, δεν νοικιάζεται εκεί. Δεν σας κρύβω ότι φοβόμουν. Λέω, πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Είχαμε βολευτεί και στο γραφιάκι, καλά ήταν. Τελικά, με ενθάρρυνση και από τον σήμερα ενδοξότατο Μιχαήλ Ματέ και από τον κρατιότατο Βασιλογιώργη, μου λένε, πήγαινε, προχώρα. Προχωρήσαμε. Φτιάξαμε λοιπόν εκεί τα γραφεία. Πλην όμως οι εργασίες, οι βασικές, γινόντουσαν στην Ελευσίνα. Γινόντουσαν στην Ελευσίνα για να φτάσουμε. Τελευταίες εργασίες που κάναμε στην Ελευσίνα να είναι 6 Δεκεμβρίου του 2018. Ήταν η σύνοδος του 32 και μάλιστα
Τότε ήδη ήμουν ύπατος, διότι κάθισε ο Ραούλ για ένα χρόνο ύπατος. Μετά μου λέει, δεν μπορώ. Όχι, σε παρακαλώ, Ραούλ μου, όχι, παρέδωσε. Κάναμε μια πολύ ωραία τελετή και ανέλαβα. Οπότε 6 Δεκεμβρίου του 18, στη σύνοδο του 32, είχα την ιδιαίτερη τιμή και κρατούσα στο ένα χέρι τον ευδοξότατο Βασιλογιώργη και στο άλλο χέρι τον κρατεότατο τον Καμαλάκη και μπήκαμε και κάναμε εργασίες του 32. Λίγες μέρες μετά έγιναν οι εκλογές, 10 Δεκεμβρίου του 18, από τις οποίες προήλθε το είπα το Συμβούλιο, το οποίο σήμερα έχετε μπροστά σας. Γιορτάσαμε τις εγκαταστάσεις, αλλά κυρίως γιορτάσαμε άλλα γεγονότα. Αμέσως μετά, 13 Δεκεμβρίου του 18, μας επισκέφθη ο Βασίλης Μωυσίδης, ο παγκόσμιος πρόεδρος ΑΧΕΠΑ και αδελφός μας, και με ονόμασε επίτυπο τον ΑΧΕΠΑΝΣ, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαίρετος αδελφός, ο οποίος όταν είχαμε πάει το καλοκαίρι στην Νότιο Δικαιοδοσία που έκανε το Διετή Σύνοδο, μας έβγαλε έξω, μας... καταπληκτικός άνθρωπος. 15-16 Δεκεμβρίου είπα το Συμβούλιο μαζί με όλο το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραίες οι φωτογραφίες όπου είμαστε πάνω στον εξώστη της Θεσσαλονίκης και έχω στο δεξιά μου είναι ο κρατεότατος Βασιλογιώργης, αριστερά είναι ο κρατεότατος πολίτης και δίπλα, ακόμα μεγάλος διδάσκαλος τότε, δίπλα ο σήμερα ενδοξότατος Ματές, πιο δίπλα ο ένδοξος και κρατεός αδελφός Μπούρης. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν κάθε χρόνο έκανε αυτές τις και θα κάνει αυτές τις καταπληκτικές οι εορτές του χειμερινού ηλιοστασίου, τότε με βιολιά, με ωραία, Και συνεχίσαμε λοιπόν το έργο μας αυτό, πηγαίνοντας σε όλο τον κόσμο και φτάνουμε στην εγκατάσταση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τους νέους αξιωματικούς. Μία σημαντική ημέρα. Βέβαια, δυστυχώς, δεν προσεκλήθη με νοσήπα το Συμβούλιο, διότι πλέον δεν θεωρήθησαν ως οι εορταστικές οι εκδηλώσεις των εγκαταστάσεων, αλλά ως εργασίες, και πολύ σωστά, αφού ήταν εργασίες, δεν μπορούσαμε να πάμε σαν είπα το Συμβούλιο. Και έκτοτε έχει παραμείνει έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είδαμε ότι έχουμε πολλούς αδελφούς, ιδίως κάτω στον Πειραιά. Το κτίριο στον Πειραιά είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα διότι εμείς πολλές φορές χρειαζόμαστε για τις εισδοχές, για την τελετουργία των εισδοχών και 2 και 3 ναούς. Αυτό δεν μπορούσαμε να το έχουμε στο κτίριο του Πειραιά. Και πάλι βρέθηκα, ξέρετε, εγώ είμαι πολύ συντηρητικός στις κινήσεις μου. Άλλωστε,
είχε πει ένας καθηγητής της νομικής ότι εάν όλοι οι άνθρωποι ήταν δικηγόροι θα είμαστε ακόμα στα σπήλαια. Διότι είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί, ενώ οι έμποροι είναι προοδευτικοί. Παρουσιάστηκε λοιπόν η δυνατότητα για ένα κτίριο στο Πειραιά. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί. Εδώ πρέπει να εξάρω τώρα το θάρρος που μου έδωσε ο κρατιός αδελφός Καραβελάκης. Πάρτο μου λέει, προχωράμε. Μανώλη, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Θα βάλουμε. Θα το ενισχύσουμε. Εμείς, όσοι μπορούμε, το είπα το. Έτσι λοιπόν, πιάσαμε έναν όροφο, ο οποίος φτιάχτηκε από την αρχή. Φτιάχτηκε από την αρχή. Στην ουσία, πήγαμε πίσω στα μετά. Και από εκεί τον ξεκινήσαμε και τον φτιάξαμε. Αυτό ήταν 15 Φεβρουαρίου του 19 που πήγαμε και υπογράψαμε για το κτίριο. Όχι μόνο αυτό τον όροφο φτιάξαμε, αδελφοί μου, πολυτελέστατο, αλλά συνεχίσαμε και μετά από ένα διάστημα πιάσαμε και τον ακόμα έναν όροφο. Δηλαδή μαζί περίπου στα 1500 τετραγωνικά. Και αυτός έγινε πολυτελέστατος και ξεκινήσαμε και την Ακαδημία. Βεβαίως, πάρα πολλές φορές θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κρατιότατο αδελφό Σπύρο Καβαλάκη για όσα προσέφερε στην επίπλωση όλων των ναών. Ξέρετε, πρέπει να τιμούμε τους αδελφούς μας. Διότι πουθενά δεν είναι κάτι δεδομένο. Όπως σήμερα πλέον εκεί υπάρχει και παραδοσιακό τυπογραφείο με τα μολυβένια στοιχεία, ευγενική προσφορά της οικογένειας Αλεξοπούλου. Και το λέω αυτό όχι για την υλική αξία, αλλά για την συναισθηματική, γιατί αυτό ήταν του Τάσου του Αλεξόπουλου, του πρώτου του τυπογραφείου. Και ήταν για τα παιδιά του. Κι όμως, όλη η οικογένεια είπε αυτό θα δοθεί και σε αυτό θα μπορούν να εκτυπώνονται με ειδική παραγγελία διπλώματα. Με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, ένα-ένα-ένα τα στοιχεία, κραπ και βγαίνει. Πλην όμως και εκεί γέμισε. Γέμισε, αδελφοί μου, και φτάσαμε να έχουμε συνόδους του 32 και να μην χωράμε και δεν υπήρχε και χώρος τραπεζαρίας μεγάλος να μας χωρέσει όλους. Έτσι λοιπόν άρχισε η κουβέντα με τον κρατιότατο Καμαλάκη. Μουρμούραγε, μου λέει, τι θα κάνουμε. Αθήνα, δεν θα φτιάξουμε κάτι. Κρατιότατε, πού να βρούμε. Κοιτάζαμε γύρω-γύρω, ήταν παλιοκτήρια. Λέει, εγώ θα κοιτάξω το απέναντι. Ξέρετε ότι με τον αδελφό Καμπαλάκη δεν είμαστε απλώς αδελφοί, είμαστε οικογένεια. Λέω, Σπύρο μου, θα μας το δώσουνε. Ναι, άστο. Για ακόμα μία φορά τα κατάφερε. Τα κατάφερε και μετά από ένα διάστημα πήραμε λοιπόν τους δύο ορόφους. Μας χαλάρεσε. Λέμε,
θέλουμε να κάνουμε και κάτι άλλους ναούς, να κάνουμε και ένα εκθεσιακό, να έχουμε και τέτοιο. Ας πάρουμε και άλλους δύο ορόφους. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο, όλο απ' έξω με πορόλιθο, μέσα όμως δεν ήταν καλό. Μέσα είχε τα χάλια του τα μαύρα. Και γι' αυτό το πήραμε και σε πολύ καλή τιμή. Το φτιάξαμε και αυτό. Σήμερα βάλαμε και τις τέντες. Βάλαμε τέντες να μην σας χτυπάει ο ήλιος όταν θα βγαίνετε στη βεράντα. Και από τη μία πλευρά βλέπουμε την Ακρόπολη, του Φιλοπάπου, του Λυκαβητό, πολύ ωραία, την πλευρά της Σαβέροφ. Από την άλλη βλέπουμε το κτίριο, το περικαλές κτίριο του Τεκτονικού Ιδρύματος και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και έτσι η γειτονιά μας έχει γίνει τεκτονική. Έχουμε στη μέση το κτίριο του Τεκτονικού Ιδρύματος, δεξιά τα headquarters, το κτίριο το διοικητικό του Υπάρχου Συμβουλίου από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά το νέο κτίριο του σκοτικού τύπου. Έτσι λοιπόν η περιοχή πήρε τα πάνω της. Και πάρα πολλοί γείτονες από τα κάτω καταστήματα, από τέτοιο, ήρθαν να μας εκφράσουν τη χαρά τους. Ότι κατοικείται πάλι το κτίριο από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται και η παρουσία μας δίνει και μία ασφάλεια στην περιοχή. Τι άλλο έκανε όμως αυτό το συμβούλιο? Εκτός από τις σχέσεις με την Νότια Δικαιοδοσία, δημιουργήσαμε σταθερές σχέσεις με χώρες στα Βαλκάνια. Κυρίως με τη Βουλγαρία, η οποία έχει από τα παλαιά, είπα, τα συμβούλια, όχι τα αρχαία όπως είπαστε εμείς, έτσι, διότι η Ελλάδα είναι το 20ο του κόσμου σε γραμμή. Είναι κυρίως πριν από εμάς, είναι λατινικές χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις. Η Βουλγαρία έγινε, αν δεν απατώμε και μπορεί να με διορθώσει μετέπειτα ο κρατεώτατος, επί Χαλκιώτη. Αλλά αυτός ο οποίος έκανε τις τελετές και όλα και το προχώρησε είναι ο Σπύρος ο Καμαλάκης. Εγώ με τον Μιχαηλίδη, τον Τίβο, θεός χωρέσω τον Καραβούλια, είχαμε πάει και άλλους αδελφούς, δεν τους θυμάμαι τώρα, να με συγχωρέσουν. Είχαμε πάει και κάναμε τη μοίηση. Την πρώτη μοίηση των Βουλγάρων σε τέταρτο, ώστε να μπορέσουν μετά να πάρουν τους βαθμούς και να προχωρήσουν. Αυτό λοιπόν το είπε το Συμβούλιο. Σήμερα με τον Στόγιαν Στάνκοφ, κρατεώτατο, πλήρως ανεγνωρισμένο, αν και κανένα είπε το Συμβούλιο δεν χρειάζεται αναγνώριση, συγχωρέστε με το λάθος, με πλήρη ανταλλαγή αντιπροσώπων με πολλά άλλα είπε τα Συμβούλια, πέραν αμφισβητήσεως, Μεξικό, Κούβα κλπ. Αυτά είναι τα παλιά. Η Κούβα είναι παλαιότερο, είπε το Συμβούλιο από εμάς. Το Μεξικό είναι παλαιότερο. Η Γουατεμάλα είναι παλαιότερο. Λοιπόν, και βεβαίως πάρα πολύ στενές σχέσεις με τη γείτονα χώρα μας στην Αλβανία. Είναι σημαντικό να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Εκεί δεν υπάρχει, είπα, το Συμβούλιο αυτόνομο. Το είπα, το Συμβούλιο της Ιταλίας έχει εκεί υπό την διοίκησή του εργαστήρια, των οποίων εργαστηρίων προείσταται ο μεγάλος διδάσκαλος της Αλβανίας, ενδοξότατος αδελφός Πύρο Ντίντε. Εκεί, για να τιμήσουν την Ελλάδα, με ανεκήρυξαν και
επίτιμο μέλος της Μεγάλης Στοάς, του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, δηλαδή επίτιμο ένδοξο. Δυστυχώς, μετά από αυτό, αν δεν απατώμε μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, μπορεί να κάνω και λάθος. Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος διέλυσε τις σχέσεις με τη Μεγάλη Στοά της Αλβανίας. Δεν μας αφορούν οι λόγοι, είναι άλλο σύστημα. Όπως δεν μπερδεύονται, δεν πρέπει να μπερδεύεται το ένα σύστημα στο άλλο, απλώς το λέω ιστορικά τι έγινε. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις όσο αφορά τη Μεγάλη Στοά. Τα φιλοσοφικά όμως εργαστήρια της Αλβανίας έχουν σχέσεις αγαθές και θα τους ξαναδούμε με χαρά όπου αυτοί παρουσιάζονται αφού έρχονται υπό την δικαιοδοσία της Ιταλίας. Ξέρετε, εμείς πάντοτε, όπως έκανε ο ιδρυτής μας ο Παπακανάκης, φροντίσαμε να έχουμε τις καλές σχέσεις. Έτσι, όταν κλήθηκε αντιπροσωπεία του Υπάτου Συμβουλίου για να πάμε στην Κούβα, και μας είχαν προσκαλέσει, όλα τα Υπάτα Συμβούλια είχαν προσκαλέσει τις αντιπροσωπείες και σε μία δεξίωση που έκανε ο μεγάλος διδάσκαλος της Κούβας. Εμείς στείλαμε έγγραφο στη Μεγάλη Στοά και είπαμε αν θέλουν να μεταφέρουμε το χαιρετισμό. Δεν ήθελαν. Εμείς από λεπτότητα όχι μόνο δεν μεταφέραμε το χαιρετισμό, δεν πήγαμε καν. Γιατί θα ήταν περίεργο και βέβαια να πάμε και να μην μεταφέρουμε και χαιρετισμό, αλλά για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, δεν παρουσιαστήκαμε καν εκεί. Βεβαίως είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, από όλο τον κόσμο ήταν εκεί και συνύψαμε και φέραμε πιο στενά τις σχέσεις μας στην ουσία με όλα τα ύπατα, τα παλιά και παραδοσιακά ύπατα της Λατινικής Αμερικής. Επί της συμπατίας μου και με μεγάλο διδάσκαλο, ενδοξότατο μεγάλο διδάσκαλο, τον Κώστα Πολίτη, συνύψαμε σύμφωνο φιλικών σχέσεων με τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Και μετά είχαμε και ένα μεγάλο εορτασμό κάτω στο Κηλικείο, όλοι από το Ύπατο Συμβούλιο και όλοι από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, το Συμβούλιο. Αυτό επανέφερε μία κατάσταση τυπικά, διότι ουσιαστικά επί σειρά ετών, καμιά 20 χρόνια, δεν υπήρχε σύμφωνο αρμονικών σχέσεων, πλην όμως οι σχέσεις ήταν αρμονικές. Μετά τα αυτά και φέτος, επί ενδοξωτάτου Μιχαήλ Ματέ, αυτές οι σχέσεις του σύμφωνο αρμονικών σχέσεων έπαψαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει από δικής μας πλευράς ότι αυτό επηρεάζει τις σχέσεις μας. Βεβαίως λένε ότι για το ταγκό χρειάζονται 2. Αλλά εμείς δεν κάνουμε κανένα βήμα που να περνάει και να θίγει ακόμα και άλλους που βρίσκονται στην πίστα ούτε εισερχόμεθα σε χώρους έξω από την αρμοδιότητά μας. Είναι γεγονός και είναι ανθρώπινο ότι κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις, διότι δεν είμαστε
μόνο τέκτονες. Είμαστε και άνθρωποι. Έχουμε τις προτιμήσεις μας, τις διαφοροποιήσεις μας και πολλές φορές εκφράζουμε απόψεις σε προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό δεν παρεξηγούμε. Όταν ακούω ότι ο Α ή ο Β είπε το Α ή το Β, ακόμα και αν έχει κάποια θεσμική θέση. Κατανοώ ότι σαν άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του. Και ο Ίκια Λίμωνο στον τεκτονισμό, εάν ήθελε να φημώσει τις προσωπικές απόψεις. Υπάρχουν λοιπόν, καμιά φορά, μπερδεύονται κάποιοι και δεν ξέρουν σε ποιον πρέπει να απευθύνουν τον τίτλο κρατεότατος ή ύπατος, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Θα να κάνει κανείς ένα σφάλμα είναι ανθρώπινο. Και δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη. Είναι αμαρτία να στενοχωριόμαστε. Εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα πολλοί που αντί να πούνε κρατεότατος λένε κρατεός. Το τι είναι ο καθένας, το τι είναι ο καθένας δεν εξαρτάται από το τι θα πει ο Α ή ο Β, αλλά τι λέει η ταυτότητά του και τι λέει η ελληνική πολιτεία. Ο σχωτικός τύπος είναι αυτοδύναμος, είναι ανεξάρτητος και έτσι προχωράει. Και δεν θέλει ή ούτε επιτρέπεται να στηρίζεται σε κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό του. Και ξέρετε, υπάρχει ένα γαλλικό αστείο το οποίο το λέγανε τον καιρό της Γαλλικής Επαναστάσεως, λίγο πριν μάλλον, επί Λουδοβίκου του 15ου. Λέγανε όποιος στηρίζεται στον βασιλιά είναι σαν να στηρίζεται, είναι το ίδιο σαν το σώμα που στηρίζεται από το σκηνή που τον κρατάει πάνω στην αγχώνια. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν στηριζόμαστε πουθενά για να μην έχουμε παρατράγουδες σχοινιού. Εμείς στηριζόμαστε πρώτα απ' όλα στην παράδοσή μας, στην ευθεία γραμμή από τον Δημήτριο Ροδοκανάκη μέχρι σήμερα, που αυτή περνάει μέσα από την Σκωτία και μέσα από την Αγγλία και φτάνει στο Μητρικό Ύπατο Συμβούλιο για όλο τον κόσμο. Στηριζόμαστε στην εργασία μας, στα τυπικά μας, στη δική σας αγάπη. Και αν μη τι άλλο, έχουμε δώσει εξετάσεις. Το Δεκέμβριο έχουμε τις εκλογές μας. Όπως είναι η δομή του Υπάτου Συμβουλίου, θα ξαναεκλεγεί το ίδιο Υπάτου Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν θα ξέρετε ότι όπως δουλέψαμε αυτά τα χρόνια, θα δουλέψουμε και τα επόμενα. Θα δουλέψουμε για σας, για το σχολικό τύπο και θα δημιουργήσουμε κι άλλα πολλά. Αν μέσα σε αυτά τα χρόνια έγινε το έργο το οποίο το είδατε και το ζήσατε και μπορείτε να βάλετε επί των τύπων των ύλων το δάχτυλο, γιατί δεν είναι λόγια, αυτά είναι εγγύησεις για το μέλλον. Πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουμε εφόσον το επιτρέπει η πολιτεία. Αλλά έχουμε και τη θέληση και τις δυνατότητες. Και εμείς μεταξύ μας, στο Ύπατο Συμβούλιο, είμαστε αγαπημένοι. Δεν έχουμε διαφορές. Οτιδήποτε το συζητάμε πριν,
μπορεί να παρουσιάζεται κάτι σαν απόφαση του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, αλλά πριν έχει συζητηθεί. Γι' αυτό, όσο και αν έχει φυσήξει γύρω-γύρω από διάφορα μελτέμια, το Ύπατο Συμβούλιο έμεινε σταθερό. Και θα πω λοιπόν στον Αίολο να μην φυσάει προς το Ύπατο Συμβούλιο. Ας φυσήξει κάπου αλλού. Ας φυσήξει να σβήσει καμία φωτιά που είναι στα πατζάκια του. Ο Αίολος. Γιατί τώρα το καλοκαίρι είναι γεμάτο πυρκαγιές. Εμείς αντίθετα θα παραμείνουμε όπως είμαστε. Σταθεροί. Ακλόνητοι. Αγαπημένοι. Ήδη προχωρούμε και σε άλλες εκδόσεις. Σύντομα θα μπορέσω να το ανακοινώσω τις επαιτειακές και συλλεκτικές εκδόσεις που θα προχωρήσουμε στα τυπικά περιλαμβανομένων και των παλιών τυπικών των μικρών βαθμών του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Ευχόμεθα σε όλη την τεκτονική οικογένεια και στους δύο ενδοξωτάτους μεγάλους διδασκάλους της Μεγάλης Τράσης της Ελλάδος και της Εθνικής Μεγάλης Τράσης της Ελλάδος, γιατί καθά δικαιούμεθα έχουμε αδελφούς, δεχόμεθα αδελφούς και από τις δύο μεγάλες τράσεις, οι σφύρες τους να κρούν αρμονικότατα προς πρόοδον του τεκτονισμού και να καταφέρουμε να καταλάβει η κοινωνία μας το πόσο σημαντικό είναι το τεκτονικό έργο ή πόσο έχει βοηθήσει την κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά ήθελα να πω. Να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε. Και θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον κρατιότατο επίδημο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη, διότι σίγουρα έχει να μας πει πράγματα και θέλω να το ακούσουμε. Κρατιότατε, έχετε τον λόγο. Κρατιότατε, με συγκινήσατε. Πρώτα διότι επί δική σας υπατίας γιορτάζουμε τη σημαντική αυτή ημέρα της ιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου από τον πρίγκιπα Ροδοκανάκη. Παλαιότερα, παρόλο που το τυπικό μας, ο κανονισμός μας ανέφερε ότι αυτή την ημερομηνία της ιδρύσεως γίνεται δείπνο όπου μαζεύεται το Ύπατο Συμβούλιο και γιορτάζει αυτή η γιορτή, επί 25 χρόνια που ασχολούμουν με τη διοίκηση, παρόλες τις προσπάθειές μου δεν κατέστη δυνατό να μπορέσουμε τουλάχιστον το Ύπατο Συμβούλιο να βρεθεί και να θυμηθεί και να γιορτάσει αυτή τη σημαντική ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πράγματι, είστε ένας άξιος ηγέτης και επειδή είμαστε φίλοι πολλοί, μεταξύ μας δεν κάνουμε κομπλιμέντα εάν δεν είναι αυτά που λέμε, τα νιώθουμε μέσα από την καρδιά μας. Έχω μακρά θητεία στον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο. Έχω επισκεφθεί πάρα πολλά
ύπατα συμβούλια. Έχω επικοινωνήσει με πάρα πολλά ύπατα συμβούλια. Έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλά ύπατα συμβούλια. Διαβεβαιώ λοιπόν ότι σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα παγκόσμια κανένα ύπατο συμβούλιο ή κανένας ύπατος μεγάλος ταξιάρχης δεν έχει να προσφέρει ένα τόσο σημαντικό έργο που ξεκινώντας από ένα μικρό γραφιάκι, όπως είπατε εσείς, στο τεκτονικό μέγαρο, σήμερα να σεμνύνεται το ύπατο συμβούλιο για την Ελλάδα του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου, το Ιδρυθέν το 1872, ότι κατέχει αίθουσες, τις περισσότερες αίθουσες που διαθέτει άλλο τεκτονικό σώμα στην Ελλάδα. Βεβαίως, όπως είπατε, με βασάνιζε πάρα πολύ το θέμα της Αθήνας, διότι εμείς οι τέκτονες έχουμε μάθει ότι εκείνη η περιοχή την αισθανόμαστε σαν χώρος της πατρίδος μας, ας πούμε, και πάντοτε μας τραβάει εκεί η περιοχή. Και προσπαθούσαμε να βρούμε, όπως είπατε, έναν τρόπο. Έτυχε λοιπόν κάποια στιγμή να περάσω από εκεί, να δω έναν συνάδελφό μου φαρμακοποιό που είναι κάτω από την συνοδό Σουρμελή και Αβέροφ, θα συζητήσουμε μαζί και να με πληροφορήσει ότι τα επάνω όροφοι είναι κενοί και να μου δώσει ορισμένες πληροφορίες. Εάν όμως δεν ήταν η δική σας στιβαρή και σόφρον επιθυμία, συνεπικουρούμενη, τολμώ να πω και συγχωρήστε με κρατεότατε, από τον κρατεό καγκελάριο αδελφό, κρατεό αδελφό Καραβελάκη και από τον επίτιμο ανθύπατο, τον κρατεό αδελφό Παπαχαστά, οι οποίοι με μια καταπληκτική, με ένα καταπληκτικό κατόρθωμα κατόρθωσαν να υπερβούν τα εμπόδια αυτά τα οποία παρουσίαζε τότε το ίδρυμα στο οποίο ήταν η ιδιοκτησία του χώρου αυτού. Βεβαίως τώρα το οφείλουμε πάρα πολλά και σε πολλούς αδελφούς, στον Αντίπατο, στον αδελφό Γιάννη Πασχαλίδη, οι οποίοι είναι, και σε πολλούς άλλους αδελφούς οι οποίοι είναι ακάματοι εργάτες για την τελειοποίηση του ωραίου αυτού χώρου που θα καταστήσει το ύπατο συμβούλιο για την Ελλάδα ένα από τα ωραιότερα κτίρια σε μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα που έγιναν στην Ευρώπη από τα ύπατα συμβούλια. Αυτό βέβαια το έχω πει πολλές φορές. Εάν δεν υπήρχε Εμμανουήλ Γερακιός, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε το ύπατο συμβούλιο στο οποίο είμαστε μέσα. Σας το λέω διότι έχω ζήσει καταστάσεις οι οποίες με κάνουν να το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Στα όσα μας είπατε θα ήθελα να σταθώ μόνο, βέβαια μπορώ να μιλάω επί ώρες, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημαντικές στιγμές κατά την άποψή μου του Υπάτου Συμβουλίου. Όπως ξέρετε, και το είπατε και εσείς, ότι ένα ύπατο συμβούλιο δημιουργείται είτε από το μητρικό ύπατο συμβούλιο ή από ύπατο συμβούλιο το οποίο έχει εγκαταστήσει το μητρικό ύπατο συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν
στις αρχές της δεκαετίας του 1910 με τις ενέργειες τότε του Ανθιπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη Ιωάννου Κεφαλά, ιδρύεται, είπα το Συμβούλιο για την Σερβία με την υποστήριξη τότε του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Εμμανουήλ Γαλάνη. Όπως το είπατε και εσείς, με τις ενέργειες του τότε Μεγάλου Καγκελαρίου Μεγάλου Γενικού Γραμματέα Σπυρίδωνος Καμαλάκη ιδρύεται το Υπάτο Συμβούλιο της Βουλγαρίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ουσιαστικά το 2001. Και πάντοτε με τη στήριξη του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Γεωργίου Χαλκιώτη. Στο τέλος της δεκαετίας του 2010, το 2017 και πάλι με τις ενέργειες του τότε Μεγάλου Καγκελαρίου, Μεγάλου Γενικού Γραμματέα και την υποστήριξη του τότε Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Γεωργίου Χαλκιώτη, μειοψηφούντος μεγαλοσχήμονος αδελφού τότε στο Ύπατο Συμβούλιο, ιδρύεται το Ύπατο Συμβούλιο για την Κύπρο, που είχαμε και τη χαρά και την τιμή να είστε και εσείς παρόν τότε στην εγκατάσταση του Υπάτου Συμβουλίου για την Κύπρο. Αυτές είναι για μένα σημαντικές ημερομηνίες του Υπάτου Συμβουλίου του 1872, διότι είναι χαρά στον παγκόσμιο, στον αρχαίο και αποδεικμένο σκοτικό τύπο, η ίδρυση νέων Υπάτων Συμβουλίου σε χώρες που δεν υπάρχει άλλο Υπάτο Συμβούλιο. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να σας πω για μια άλλη σημαντική ημερομηνία, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Μιλάμε για το 1912. Τότε, το Υπάτο Συμβούλιο παίρνει την απόφαση ότι τα ενεργά μέλη του Υπάτου Συμβουλίου να μην λαμβάνουν αξιώματα ή συμβολικά σφάς ούτε και στην μεγάλη στοά της Ελλάδος, στην μεγάλη Ανατολή τότε, μην μεγάλη στοά της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μία αρχαία παράδοση, την οποία πολύ ορθά τηρείτε κι εσείς, ότι δεν μπορούν να είναι σε δύο αρχές, στο Ύπατο και σε κάποιο άλλο μέλος. Ήθελα να επισημάνω αυτή την ημερομηνία, διότι έκτοτε έχουν περάσει 109 χρόνια από το 2012. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κάτι το καινούριο που έρχονται ορισμένοι και λένε γιατί το κάναν αυτό το πράγμα. Είναι μια ιστορία 109 ετών, αιώνος και κάτι. Απλώς το θυμήσαμε, κρατεότητα, το θυμήσαμε. Το θυμήσαμε. Έχουν συμβεί πολλά και ευχάριστα και δυσάρεστα, αλλά σήμερα που είναι γιορτή, ας θυμηθούμε αυτές τις ωραίες ημερομηνίες που μας δίνουν πάντοτε χαρά και μας φέρνουν όλους μαζί και πρέπει να το γιορτάζουμε. Γιατί όπως χαίρομαι, τουλάχιστον εγώ, όταν μαζεύεται η οικογένειά μου στα γενέθλιά μου και μου εύχονται τα χρόνια πολλά, βέβαια στο Ύπατο δεν μπορούμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά, διότι έχει ιδρυθεί στον αιώνα τον Άπαντα. Άρα τι να του πεις κάποιου που έχει ιδρυθεί για τον αιώνα τον Άπαντα, να του πεις χρόνια πολλά, αφού θα πάμε στον Άπαντα. Άπαντα. Χρόνια ευτυχισμένα. Είπε ο κρατεότατε και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας έχει ο Θεός καλά. Και ήδη παραδίδεται ο λόγος στον
Ανθίπατρο, μεγάλο ταξιάρχη. Ευχαριστώ πολύ, κρατεότατε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ένα μικρό σημείο για την επίσκεψή μας στην Κούβα. Να προσθέσω ότι γιορτάστηκαν το 19 τα 160 χρόνια, όπως είπατε, είναι αρχαιότερο το Συμβούλιο από μας, αλλά εκεί έχει ιδρυθεί και η Μεγάλη Στοάτου στο ίδιο χρόνο και γιορτάζανε μαζί το 19 τα 160 χρόνια. Εμείς παρακολουθήσαμε τις εκδηλώσεις του Υπάτου Συμβουλίου και δεν πήγαμε στις εκδηλώσεις της, που ήταν υπό την Μεγάλη Στοά, διότι δεν είχαμε το δικαίωμα. Να αναφερθώ στο εκδοτικό έργο το οποίο γίνεται εντωμεταξύ, που και σε αυτά τα 3 έτη, αλλά τώρα έχει πάρει, έχει αναπτύξει ταχύτητα, μου φαίνεται. Έχουμε εκδώσει στους περισσότερους βαθμούς καινούρια τυπικά, και όταν λέω καινούρια δεν είναι λογοπαίγνιο, είναι καινούρια από ποια άποψη? Όχι όσον αφορά το πνεύμα και το τελετουργικό, αλλά περιέχουν μέσα οδηγίες που βοηθάνε τα εργαστήρια να κάνουν καλύτερες τελετουργίες. Προσθέτουμε τώρα, φέτος, 2 ακόμα βαθμούς και εκδίδουμε και τα τυπικά τους. Τον 25ο βαθμό και τον 21ο βαθμό. Και πιστεύω από όταν ανοίξουμε θα μπορέσουμε να εργαζόμαστε και σε αυτούς τους βαθμούς πλέον. Επίσης, βγάλαμε φέτος εις ανάμνηση των ηρώων του 21 των Ελλήνων και των Φιλελλήνων, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν τέκτονες από τους Φιλέλληνες που ήρθανε να πολεμήσουν για τη δική μας την ανεξαρτησία. Βγάλαμε ένα ωραίο μετάλλιο, νομίζω, και έπεται προς το τέλος του χρόνου το σχετικό λεύκομα που θα βγει με άρθρα αναγνωρισμένων συγγραφέων και θα είναι και αυτό ένα κόσμημα. Και προετοιμαζόμαστε για του χρόνου, για τα 150 χρόνια, αφενός με να βγάλουμε ένα αναμνηστικό. Ας μην τα πούμε αυτά. Είναι surprise. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και εύχομαι σε πολλά χρόνια να γιορτάζουμε ακόμα την ημέρα αυτή και να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον. Να μην είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον, όπως συμβαίνει να είμαστε σήμερα, που δεν οφείλεται στη δική μας τη θέληση, αλλά οι καταστάσεις το επέβαλαν να γίνει έτσι. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια όλοι μαζί κοντά-κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Να είστε καλά. Και ο λόγος είναι στον μεγάλο μας καγκελάριο. Κρατεότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους αδελφούς. Εγώ ακούω όσο μικρότερος από την Τριανδρία που μίλησε προηγουμένως, ακούω και μαθαίνω, ακούω και γυρίζω στο παρελθόν, κοιτάζω, βλέπω ένα ένδοξο παρελθόν και λέω ότι αυτό το ένδοξο παρελθόν οπωσδήποτε έχει και ένα ακόμα πιο ένδοξο μέλλον. Το μέλλον προδιαγράφεται όχι απλώς ένδοξο και δημιουργικό, αλλά πάρα πολύ συναρπαστικό για μένα. Και προδιαγράφεται συναρπαστικό γιατί ο σκοτικός τύπος υπό την διοίκηση τη δικιά σας, υπό το σκήπτρο το δικό σας, μέσα στον καιρό της πανδημίας άφησε το ίχνος του, το στίγμα του. Είναι
η δύναμη εκείνη στον ελληνικό τεκτονισμό, η δημιουργική εκείνη δύναμη στον ελληνικό τεκτονισμό, η δύναμη εκείνη που κόντρα σε όλη την παρακμή της κοινωνίας δείχνει μια διαρκή διάθεση να πηγαίνει μπροστά. Δείχνει μια διαρκή διάθεση να τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους και να προσπαθεί να βγει από το τέλμα στο οποίο έχει περιπέσει όλη η κοινωνία. Μέσα σε αυτό το τέλμα, αναγκαστικά, υποχρεωτικά θα πω, έχει περιπέσει και ο ελληνικός τεκτονισμός με φωτεινή εξαίρεση τον σκοτικό τύπο. Ο τρόπος με τον οποίο ο σκοτικός τύπος αντιμετωπίζει τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω μας, ο τρόπος με τον οποίο ο σκοτικός τύπος κατάφερε να πάρει όλο αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία και να το μετατρέψει, να το μεταστοιχιώσει σε κάτι θετικό, και μέσα αυτό το θετικό ήταν όλες αυτές οι παρουσιάσεις και οι διαλέξεις που έγιναν μέσα στην Ακαδημία, τόσο στο ιστορικό της τμήμα όσο και στο φιλοσοφικό της τμήμα, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Για μένα αυτό το πράγμα δείχνει ότι εμφυσίσαμε πνοή για τους Έλληνες τέκτονες, πνοή η οποία δίνει τη δυνατότητα να αναπνέουμε έναν αέρα τεκτονικό εντελώς διαφορετικό. Έναν αέρα τεκτονικό ο οποίος είναι έξω από καταστάσεις που τυραννούν αυτή τη στιγμή όλο τον ελληνικό τεκτονισμό. Ο σκοτικός τύπος είναι δυνατός, είναι ενωμένος, όλη η Ελλάδα στηρίζει αυτή τη διοίκηση του Εμμανουήλ Γερακιού, στηρίζει τον σκοτικό τύπο, πηγαίνουμε μπροστά, βαδίζουμε μπροστά ή πηγαίνουμε δυνατά και τα καλύτερα έπονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κρατιώτατε. Ήπον. Να είσαι καλά, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, θα ήταν μεγάλη παράληψη και γι' αυτό το άφησα στο τέλος. Να μην ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τον κρατώ μεγάλο θησαυροφύλακα. Διότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχεις σωστή διοίκηση στο θησαυροφυλάκιο. Δεν αφήνει να του ξεφύγει κλάσμα από το ευρουλάκι. Το τι παζάρι γίνεται στις κατασκευές, στο ένα, στο άλλο. Λοιπόν, και καταφέρνει από τα πενιχρά οικονομικά που έχουμε να βγάζει το καλύτερο, πεντακάθαρα, με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν όλοι που οφείλουμε χάριτας. Σας ευχαριστώ όλους που συνεορτάσαμε σήμερα αυτά τα γενέθλια. Του χρόνου να το εορτάσουμε ζωντανά. Σε επαφή που να μην χρειάζεται 1,5 μέτρο και να μην χρειάζεται και μάσκες. Τέλος πάντων, έστω και με μάσκες. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μπορέσουμε να είμαστε μαζί. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσει το live streaming και θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά στον καφέ και στην Ακαδημία.